έγινε μια συζήτηση σε καλό επίπεδο, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ιστορικών, υπήρχε επικοινωνία μόλις πρωτού 5 λεπτά με τον Υπουργό τον κύριο Σκουλέτη, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα για τη χρηματοδότηση του έργου νέας υδροδότησης του Δισπυλίου. Κατά συνέπεια, λύνεται αυτό το θέμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Υπήρχε ανταπόκριση, εποφελία βεβαίως και της προφύλαξης δημόσιας υγείας, αλλά και της εξασφάλισης του ζωτικού ύδατος για την συγκεκριμένη κοινότητα. Και άλλη μια φορά ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση τόσο της βουλευτού όσο και της περιφέρειας. Είχαμε σήμερα αυτή τη σύσκεψη με πρωτοβουλία και πρόσκληση από τον Δήμαρχο Καστοριάς για την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει προκύψει στο δημοτικό διαμέρισμα της Πυλιού. Όπως σας είπα προχθές με δελτίο τύπου, ήδη το θέμα αυτό είχε μετά από συνεννόηση με την ΔΕΙΑΚ και τον Δήμο Καστοριάς πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών και είχε ενημερωθεί ο Υπουργός, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα χρηματοδοτήσει το έργο της κατασκευής βαρυτικού αγωγού στο βιομηχανικό πάρκο του Δισπυλιού, ύψους 170.000 ευρώ. Η υπογραφή και η έγκριση αυτού του έργου έγινε από τον Υπουργό τον κύριο Σκουρλέτη σήμερα το πρωί. Νομίζω ότι αυτό επιλύει το πρόβλημα που υπάρχει στο δημοτικό διαμέρισμα. Θα ήθελα όμως να πω ότι στόχος μας πρέπει να είναι και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών να βρεθεί η αιτία αυτού του προβλήματος, η αιτία δηλαδή που δημιούργησε τη μόλυνση στον υδροφόρο ορίζοντα, και νομίζω ότι σε συνεργασία ο Δήμος, η Περιφέρεια και όλοι οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να ερευνήσουν αυτό το θέμα ώστε να μην έχουμε και στη συνέχεια προβλήματα. Στη σύσκεψη συζητήθηκαν και άλλα ζητήματα όσον αφορά το δίκτυο, για παράδειγμα, της πόλης της Καστοριάς, το οποίο σε συνεργασία με την Περιφέρεια νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ο επόμενος στόχος. Το θετικό είναι βέβαια ότι ανταποκρίθηκε για το συγκεκριμένο πρόβλημα του δημοτικού διαμερίσματος Δισπυλίου άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και θέλω δημόσια να ευχαριστήσω γι' αυτό. Ναι, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο, πρωτίστως γιατί βρισκόμενος στις Βρυξέλλες με ενημέρωσε για το θέμα που ανέκυψε το Σάββατο και αμέσως του είπα να υπάρξει μια σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων φορέων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στο Δισπυλίο. Είχαμε μια πάρα πολύ γόνιμη συνεργασία. Συνομίλησα και με την βουλευτή την κυρία Τηλιογύρου τις προηγούμενες δύο ημέρες, η οποία με ενημέρωσε για όλες τις διαδικασίες και τις ενέργειες που είχε κάνει μετά από ενημέρωση που είχε από τη Δημοτική Επιχείρηση Σύνδευσης Αποχέτευσης. Διότι υπήρχε προς στιγμή ένα θέμα, αλλά ήταν μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. Παρ' όλα αυτά όμως κινήθηκε εκείνη η διαδικασία για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και πραγματικά η ενημέρωση που υπήρξε από πλευράς της κυρίας Τηλιογύρου στον κύριο Σκουρλέτη βρήκε ανταπόκριση. Συνομίλησα από το πριν δύο φορές μαζί του και πριν από λίγο μαζί, το οποίο επιβεβαίωσε την ικανοποίηση του αιτήματος. Ήδη είχε υπογραφεί για να χρηματοδοτηθεί με 170.000 ευρώ η έλευση του αγωγού από πηγή και όχι πλέον από γιώτες. Και αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτό όμως το πρόβλημα δεν μας δημιουργεί εφησυχασμό, το ότι επιλύεται. Ζήτησα από τη Δημοτική Επιχείρηση να υπάρξει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στη ζώνη ευθύνης και της πόλης αλλά και πέρυξη των οικισμών όπου υπάρχουν γεωτρήσεις που έχουν σχέση με τους υδροφορείς, να επιστρατευτεί και το ΙΓΜΕ και ό,τι άλλο χρειάζεται και τα πανεπιστήμια, να γίνει μια συνολική μελέτη παρέμβασης όπου να παρακολουθήσουμε σε συχνά ταχτά χρονικά διαστήματα όλους τους υδροφορείς μας και για το σκοπό αυτό, από τη στιγμή που γλιτώσαμε, κύριε Δήμαρχε, τα 170.000 που είμαστε διατεθειμένοι να βάλουμε, αυτή τη μελέτη που θα γίνει για την περιοχή από πλευράς της Δημοτικής Επιχείρησης, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα την χρηματοδοτήσει. Άρα λοιπόν λέμε στους πολίτες, όχι μόνο της πόλης αλλά ευρύτερα του Δήμου της Καστοριάς, ότι με αυτό που προέκυψε θα φτάσει εις βάθος η έρευνα και η μελέτη, έτσι ώστε αυτό που είναι το πολυτιμότερο αγαθό το νερό να φτάνει επαρκές και ποιοτικό σε κάθε σπίτι του Δήμου Καστοριάς. Αυτή είναι η δέσμευση. Και νομίζω ότι με τη συνεργασία που υπάρχει, την πολύ καλή συνεργασία, θα έχουμε και θετικό αποτέλεσμα μέσα στο επόμενο διάστημα. Ταυτόχρονα, όπως είπε και η κυρία Τηλιογιορίδου, συζητήσαμε και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν
με τα ζητήματα της διαχείρισης των υδάτων και το μεγάλο έργο της πόλης της Καστοριάς που αφορά την αλλαγή του δικτύου για την υδροδότηση. Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία επιλύονται και νομίζω ότι και αυτά θα επιληθούν το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε ένα έργο που ήταν έτοιμο πάνω από 40 χρόνια στην πόλη της Καστοριάς να ικανοποιηθεί μέσα από το δικό μας επιχειρησιακό πρόγραμμα, που αν θέλετε ήταν και βούληση και δικιά μας και του Δήμου να μπει σε τροχιά υλοποίησης. Χρονικός ορίζοντας το έργο. Έργο. Για το δισπήλιο με το νερό. Άμεσα. Δηλαδή, ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες. Ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες. Από τη στιγμή που είναι διασφαλισμένη η χρηματοδότηση από ειδικό κωδικό που σε αυτές τις περιπτώσεις του Υπουργείου, μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου και να χρηματοδοτηθεί μετά. Πότε δεν έχει δηλαδή τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, κάτι άλλο. Πότε ενημερωθήκατε, κύριε Δευτέρη? Εγώ ενημερώθηκα το Σάββατο. Το Σάββατο το μεσημέρι με τηλεφώνησε ο Δήμαρχος. Η εφημερίδα μου από τις 14 Ιουνίου προειδοποιεί για ανίχνευση επικίνδυνης ουσίας σε γεώδηση της ΔΕΙΑΚ. Αντί απάντησης, η ΔΕΙΑΚ έβγαλε ένα δελτίο τύπου ασαφές και χλεβαστικό ότι υπάρχουν μόνο φήμες. 10 μέρες αργότερα αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Μπορώ να πω, αυτό προκάλεσε τεράστια ανησυχία. Κύριε Περιφερειάρχη, μπορώ να πω. Προκάλεσε τεράστια ανησυχία. Αν με επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο από αυτό που λέτε. Κοιτάξτε. Μισό λεπτό λίγο, ναι. Ναι. Σχόλιο. Κοιτάξτε, επειδή είμαι και συνάδελφος, εγώ τη δουλειά των συναδέλφων την αναγνωρίζω και την παρακολουθώ πάντα προσεκτικά. Δεν έχω όμως τη δυνατότητα να έχω ενημέρωση σε όλα τα ζητήματα. Σας λέω για το συγκεκριμένο ζήτημα, αν υπήρξε από πλευρά σας η δημοσιογραφική έρευνα που είχατε τον εντοπισμό με τις μετρήσεις που υπήρχαν ότι μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα, είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο πρέπει πάντα να αξιολογείται και να αξιοποιηθεί. Η επιχείρηση όμως θα απαντήσει επί του φαινομένου πώς εξελίχθηκε. Αλλά σε ό,τι μας αφορά, σας λέω, ήμουν στις Βρυξέλλες, με ενημέρωσε ο Δήμαρχος το Σάββατο και αμέσως είπαμε να υπάρξει αυτή η σύσκεψη. Για σήμερα που και έγινε και βέβαια μίλησα και με την κυρία Τηλιογιορίδου γιατί υπήρξε ενημέρωση ότι είχαν πάρθει και πρωτοβουλίες από πλευράς της κυρίας Τηλιογιορίδου χωρίς να έχουμε υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων αλλά για να προλαβθεί, να προλάβουμε το πάνε ενδεχόμενο και να είμαστε εντάξει στις ημερομηνίες. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την κυρία Τηλιογιορίδου και τον κύριο Περιφερειάρχη για την άμεση ανταπόκριση στην επίλυση του προβλήματος. Να ενημερώσω ότι ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες για την κατασκευή αγωγού από τη δεξαμενή του ΒΙΠΑ. Για να κουμπώσει στη δεξαμενή στο δίκτυο του δισπηλιού. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να μπει πόσιμο νερό στη δεξαμενή του δισπηλιού. Από εκεί και πέρα θα γίνουν όλες οι ενέργειες που προαναφέρθηκα για την αιτία του προβλήματος, για την επίλυση, να δούμε πού πηγαίνει, τι φτάνει, τι γίνεται. Όσον αφορά, κυρία Τρίτη, τώρα. Δεν απευθύνεσαι σε μένα. Και σε όλους σας, συγγνώμη. Στο χρονοδιάγραμμα. Το ότι βγάλετε το δημοσίευμα τον Ιούνιο, ότι ανιχνεύτηκε ουσία, δεν το διέψευσε κανείς. Το διαψεύσατε. Όχι, όχι. Μισό λεπτό. Όχι. Μισό λεπτό, κυρία Τρίτη. Όχι. Μισό λεπτό, κυρία Τρίτη. Δεν το έχω πρόχειρο μαζί. Πρώτα απ' όλα. Το διαψεύσατε και μάλιστα με ειρωνικό τρόπο ότι πρόκειται για φήμες. Σας παρακαλώ να είναι. Η ουσία ανιχνεύτηκε από τη ΔΕΙΑΚ. Ότι είναι φήμες. Είδαμε μία. Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα το δημοσίευμα, το δελτίο τύπου τη ΔΕΙΑΚ δεν αναφερόταν στο δημοσίευμα το δικό σας. Ναι. Σε φήμες αναφέρονται. Εσείς δημιουργείτε φήμες. Όχι, εσείς επικαλείστε τις φήμες. Όχι, αυτό αναφερόταν σε φήμες. Αν δημιουργείτε εσείς μόνο τις φήμες, εντάξει. Λοιπόν, ανιχνεύτηκε από τη ΔΕΙΑΚ, ελεγχόταν, παρακολουθούνταν, είδαμε μια αυξητική τάση. Όταν είδαμε την αυξητική τάση, ότι πηγαίνει να γίνει αυτό το φαινόμενο επικίνδυνο, ενημερώσαμε τον κύριο Αδαμόπουλο σε σύσκεψη, όπου ζητούσαμε χρηματοδότηση για αναλεκτικό τρόπο. Απευθυνθήκαμε στην κυρία Τελιγιορίδου, όπως σωστά αναφέρει και στο δημοσίευμα του, όντως είχαμε ενημερώσει ότι υπάρχει ενδεχόμενο να έχουμε πρόβλημα στο δισπηλιό. Συγγνώμη. Και από εκεί και πέρα εξελίχθηκε. Η κυρία Τελιγιορίδου λέει πριν μία εβδομάδα την ενημερώσατε. Ακριβώς. Και τον κύριο Αδαμόπουλο πριν δύο εβδομάδες. Πριν ένα μήνα. Υπάρχει διαφορά. Υπάρχει χάσμα. Να διαφοροποιήσουμε. Να πω κάτι. Όταν κάνουμε μία ανάλυση. Όταν κάνουμε μια ανάλυση στο νερό, βγάζει 100 ουσίες, 100 παραμέτρους. Όπως και το αφιερωμένο. Έχει μέσα στοιχεία και παραμέτρους. Οποιοδήποτε νερό έχει μέσα. Εσύ είσαι ειδικός, θα σου καλύτερα. Μα δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι ούτε χημικός, ούτε χημικός μηχανικός, ούτε αναλυτής. Είμαι πρόεδρος σε μια επιχείρηση. Τέλος. Τελικά βρέθηκε η λύση. Βρέθηκε η λύση, αυτό έχει σημασία. Όλα τα άλλα θα δούμε πώς θα επιληθούν. Το σημαντικότερο, σας λέω, στην παρούσα φάση διαχειριζόμαστε μια κρίση. Το σημαντικό είναι να πάρουν οι κάτοικοι του δισπηλιού πόσιμο νερό.
Μπορείτε να διαβεβαιώσετε τους κατοίκους του Δεσποινιού ότι η υγεία τους δεν, δεν κινδυνεύει ούτε κατά το ελάχιστο από τη διαχείριση του θέματος εκ μέρους της επιχείρησης. Μπορείτε να το διαβεβαιώσετε αυτό. Μπορώ να το διαβεβαιώσω. Μπράβο. Ωραία. Πάμε. Υπάρχουν μήπως υποψίες από τι μπορεί να προλήθει αυτό το πράγμα. Θα γίνει έρευνα. Θα γίνει έρευνα, ακριβώς. Μου επιτρέπετε να σημειώσω κάτι. Στις κρίσεις, όταν απαντούμε άμεσα, σημαίνει πρέπει να μένουμε στο σημείο ότι επιλύεται το πρόβλημα με το καλύτερο δυνατό τρόπο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όσο άλλο φορά την καταλληλότητα ή μη καταλληλότητα του ύδατος, αυτό είναι θέμα ξεκάθαρα των μετρήσεων που έχουν και, οι υγειονομικές υπηρεσίες. Και τα μέτρα παίρνουν από τις υγειονομικές υπηρεσίες. Από... Συμφωνώσατε. Τελείωσε. Εγώ τελείωσα. Από ποια πηγή ακριβώς θα τροφοδοτηθεί ο νέος αγωγός και το δεσποινιό? Ναι. Ο αγωγός κατασκευάζεται από τη δεξαμενή που βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή του Άργους, που είναι στην αρμοδιότητα της ΔΕΙΑΚ και η οποία τροφοδοτείται από την περιοχή των Μανιάκων. Τοποθετείται αγωγός, ο οποίος θα κουμπώσει στη δεξαμενή του ΒΙΠΑ και θα καταλήξει στο δίκτυο του Δεσποινιού. Παράλληλα, θα ανοίξουμε πάλι όπως υπήρχε το νερό της Καστοριάς να πιάσει μια περιοχή να καλύψει το Δεσποινιό. Από τη συγκεκριμένη πηγή υδροδοτείται και η περιοχή Μανιάκων και Νέας Λεύκης. Ναι, είναι το νερό της Καστοριάς με λίγα λόγια. Από αυτή την πηγή θα πάρει και το Δεσποινιό. Ναι, είναι το νερό της Καστοριάς που καταλήγει στο Μανιάκι και από εκεί θα κάνει κύκλο περιφερειακά από το βουνό. ΒΙΠΑ και Δεσποινιό. Το έργο που λέτε ότι ξεκίνησε άμεσα, υπάρχει εκτίμηση για το πότε θα είναι ολοκληρωμένο? Ναι. Εκτίμηση, βέβαια είναι ένα έργο, όπως καταλαβαίνετε, τεχνικές δυσκολίες μπορεί να προκύψουν, κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς την εξέλιξη, τη χρονική του έργου. Οι εκτιμήσεις είναι, θα τοποθετηθεί πρώτα απ' όλα διπλός αγωγός για να καλύψει τις ανάγκες του οικισμού. Πήγαμε στο σενάριο να βάλουμε πρώτα τον έναν αγωγό, προσωρινά επιφανειακά, να μπορέσουμε να ρίξουμε κατάλληλο νερό, να τοποθετηθεί ο δεύτερος, να συμπληρώσει την ποσότητα του νερού και μετά να γίνει το σκάμα, η επιχωμάτωση και όλα τα σχετικά να ολοκληρωθεί το έργο. Μας ενδιαφέρει η αμεσότητα να πέσει νερό στη δεξαμενή του Δεσποινιού. Που σημαίνει ότι κατά προσέγγιση ο χρόνος... Κατά προσέγγιση είχαμε και κάποιες δυσκολίες όσον αφορά την προμήθεια των υλικών. Γιατί καταλαβαίνετε είναι μεγάλες ποσότητες, τεράστιες. Ούτε τα εργοστάσια είχαν έτοιμες παραδοτές τέτοιες ποσότητες. Ευελπιστούμε την Τετάρτη να έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση ενός από τους δύο αγωγούς. Μέχρι την Παρασκευή να έχει ολοκληρωθεί και ο δεύτερος. Και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό δηλαδή μετά την Παρασκευή. Μέχρι αυτή τη στιγμή όμως πόσιμο νερό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, έτσι. Μπορεί. Όχι. Θα βγάλουμε σε κάθε περίπτωση, σε συνεργασία και με τις υγειονομικές αρχές, θα βγάλουμε δελτία τύπου. Για οποιαδήποτε κίνηση και ό,τι προκύψει. Μία ερώτηση στον κύριο Αδαμόπουλο να κάνουμε. Κύριε Αδαμόπουλε, υπόθηκε προηγουμένως και πολύ σωστά μάλλον ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να έχει μολυνθεί ολόκληρος ο υδροφόρος ορίζοντα της περιοχής. Έτσι, από εκεί, από την περιοχή εκείνη, υπάρχουν και άλλες γεωτρήσεις στην περιοχή τη συγκεκριμένη που ιδρεύονται οι οικισμοί του Δήμου Άργους Ορεστικού. Από εκεί έχουμε κάποια στοιχεία. Είπα και προηγουμένως στη σύσκεψη ότι κοινώνησα με τον Δήμαρχο του Άργους. Ναι. Εάν οι μετρήσεις δικές τους είναι καλές, με ενημέρωσε ότι οι συχνές μετρήσεις που κάνουν δεν έφεραν μέχρι τώρα αποτέλεσμα να δείχνουν ότι υπάρχει αυτό το στοιχείο στις γεωτρήσεις τις δικές τους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν βάλει και φίλτρα ενεργού άνθρακα. Μάλιστα. Ο Δήμος Άργους. Έχουν βάλει στη συγκεκριμένη δεξαμενή. Από εκεί που ιδρεύεται μάλλον η περιοχή. Σήμερα υπάρχουν βέβαια και γεωτρήσεις ιδιωτών, οι οποίες ποτίζουν. Εντάξει. Και από εκεί και αυτά πρέπει να ελεγχθούν. Γι' αυτό είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης ότι πρέπει να γίνει μια μελέτη για όλη την περιοχή και θα αφορά και, και εκείνη την περιοχή. Σήμερα... Για να μπορέσουμε, με τα στοιχεία αυτά της έρευνας, την οποία θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια, να βγάλουμε συμπεράσματα και ως προς το, την πηγή της μόλυνσης και ως το προς πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί όλο αυτό, γιατί θα υπάρξει μια αναστάτωση γενικά στις υδροφόρες δομές, ας πούμε. Οι υπηρεσίες από τότε που ήρθε το ΔΕΙΑΚ και μας ενημέρωσε ελέγχουν και
μία προς μία τις επιχειρήσεις. Έχουν γίνει... Αλλά είπα, είναι πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο να ελεγχθούν ως προς το πώς διαχειρίζονται τα απόβλητά τους οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Υπάρχουν κάποια αποτελέσματα μέχρι στιγμής από αυτές τις διαδικασίες των διευθύνσεων? Μέχρι τώρα δεν έχουν βρει τίποτα. Και γι' αυτό λέμε ότι η μόνη λύση είναι να γίνει μελέτη ολοκληρωμένη στην περιοχή. Η περιφέρεια κεντρικά ενημερώθηκε σε αυτό το διάστημα το επόμενο? Όχι, δεν ενημερώθηκε ο Περιφερειάρχης, γιατί είχαμε σκοπό να κάνουμε τις συγκεκριμένες μετρήσεις, η δικιά μας υπηρεσία, για να είμαστε σίγουροι. Όσον αφορά το έργο, το οποίο μου είχε προτείνει και ο ΙΔΙΑΚ, για την χρηματοδότησή του ήμασταν σύμφωνοι, γι' αυτό και ξεκίνησε κιόλας η ΔΙΑΚ να το ολοκληρώνει. Δεν υπήρχε περίπτωση, αυτό θα χρηματοδοτούνται ανάμεσα από την περιφέρεια, είτε από εμάς από την περιφέρεια. Η χημική ουσία, η οποία εντοπίστηκε στις γεωτρήσεις της ΔΙΑΚ, επειδή χρησιμοποιείται, όπως υπόθηκε, από συγκεκριμένες βιοτεχνίες, δίνει και την ταυτότητα του ρυπαντή ή τουλάχιστον περιορίζει σε επιτρεπόμενα όρια τον εντοπισμό του? Δεν μπορούμε να εντοπίσουμε πια, γιατί ο υδροφόρος ορίζοντας είναι τεράστιος. Όλες οι γονοπικές επιχειρήσεις είναι στον υδροφόρο ορίζοντα εκείνων. Δεν μπορούμε να το... Μου επιτρέπετε μια κουβέντα? Ναι. Και μια έκθεση. Λίγο να... Θα παρακαλέσω πάρα πολύ απευθυνόμενος προς όλους, και σε εμάς τους ίδιους, έτσι και στις υπηρεσίες μας και στους πολίτες και στους επιχειρηματίες μας, να δείξουμε όλοι την ανάλογη υπευθυνότητα. Και υπευθυνότητα σημαίνει ρεαλισμός, ομιλούμε όταν γνωρίζουμε, διότι μιλάμε για το πιο ευαίσθητο δεδομένο που είναι το νερό. Να είστε βέβαιοι ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και οι έρευνες που απαιτούνται και αν υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν. Αυτή την ώρα όμως έχουμε έναν οικισμό ο οποίος δεν έχει νερό. Έχουμε έναν οικισμό ο οποίος θα δούμε πόσο καιρό κατανάλωνε νερό το οποίο είναι πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Και να είστε βέβαιοι, τις γεννησιουργές αιτίες θα τις εντοπίσουμε και αν υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν. Αλλά θα παρακαλέσω από όλους αυτή την ώρα να επικρατήσει σύνεση και με ομόνοια όπως αρμόζει σε οργανωμένες κοινωνίες που έχουν θεσμικούς εκπροσώπους υπηρεσίες να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το πρόβλημα που ανέκυψε, όπως υπήρξε ανταπόκριση και από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών, που με ευαισθησία θα χρηματοδοτήσει την πρώτη φάση αυτής της παρέμβασης του αγωγού με 180.000 ευρώ. Ό,τι επιπρόσθετα χρειαστεί και σε επίπεδο μελετών και σε επίπεδο ερευνών και έργου να χρειαστεί, είμαστε εδώ να το αντιμετωπίσουμε και είναι δέσμευση του Περιφερειάρχη ότι θα το χρηματοδοτήσει.